είναι γενικευμένες οι αντιδράσεις, η οργή και η αγανάκτηση των άμεσα εμπλεκόμενων που θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, αλλά και εκείνων που θα χρειαστεί να καλύψουν επιπλέον κενά που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ο λόγος για τα απόνερα της απόφασης της ΕΚΤΗΣ, είπε, την οποία υλοποιούν οι διοικήσεις των δύο νοσοκομείων της πόλης, αλλά και το νοσοκομείο Φυλιατών, που διαθέτουν ιατρικό προσωπικό για να καλυφθούν συνολικά 12 εφημερίες το μήνα στην Κέρκυρα. Από την Τετάρτη και μετά την άρνηση των ιατρών να ανταποκριθούν εθελοντικά στην αναζήτηση ενδιαφέροντος για εφημερίες στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, η διαδικασία πέρασε στο επόμενο στάδιο. Αυτό του εντέλεσθε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων προς τους γιατρούς. 10 στον αριθμό σε πρώτη φάση που θα πρέπει να μετακινηθούν σταδιακά για να εφημερεύουν στην Κέρκυρα. Πρόκειται για 5 παθολόγους από το Χατζικόστα, 3 και πιθανότατα 2 ακόμη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και για 2 επίσης γιατρούς από το Νοσοκομείο Φυλιατών. Και στα 3 νοσοκομεία δημιουργείται ζήτημα με την κάλυψη των εφημεριών και των αναγκών στις υπάρχουσες κλινικές, στα ΤΕΠ και στα επίγοντα. Ειδικά όμως στο νοσοκομείο Χατζικόστα, όπως επισημαίνει το ιατρικό προσωπικό, η κατάσταση γίνεται πλέον εφιαλτική. Από τους 8 παθολόγους που διαθέτει το νοσοκομείο, εντέλεσθε για να μετακινηθούν στην Κέρκυρα δόθηκε σε 5 εξ αυτών, με τον Γεώργιο Δήμο, έναν εκ των 5, σε δηλώσεις του να εκφράζει την απορία για το σχεδιασμό της ΥΠΕ και των διοικήσεων των νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν κενά και ελλείψεις που ήταν εδώ και πολύ καιρό γνωστές. Προφανώς η ΕΚΤΗ ΥΠΕ δεν υπολογίζει το προσωπικό κόστος ανθρώπων που έχουν οικογένειες, ανθρώπων που πρέπει να οδηγήσουν για να πάνε στην Κέρκυρα και να γυρίσουν μετά από μια εφημερία που μπορεί να μην κοιμηθούν καθόλου. Αλλά το χειρότερο είναι η άγνοια που επιδεικνύουν για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτή η απόφαση επηρεάζει και τους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο Χατζικόστα, οι οποίοι προφανώς οι υπηρεσίες μας θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, μιας και δεν θα μπορούμε να είμαστε συνεχώς κοντά τους, ενώ ταυτοχρόνως δεν μπορεί ένας γιατρός να πηγαίνει μία μέρα αποσπασματικά να γνωρίσει 50 αρρώστους, γιατί τόση είναι η δύναμη περίπου των νοσηλευόμενων στην παθολογική κλινική Κέρκυρας, και να αντιμετωπίσει και διαχειριστεί τα περιστατικά αυτά. Είστε ένας από αυτούς που έχουν πάρει εκτέλεστα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε οικογένεια. Έχω οικογένεια, έχω και 2 μικρά παιδάκια, τα οποία πρέπει να μετακινώ όταν μπορώ. Επειδή κάνατε λόγο ακριβώς για το προσωπικό κόστος που επομίζεται ο καθένας από εσάς. Εννοείται ότι εμείς έχουμε έρθει σε ένα νοσοκομείο, έχουμε βάλει τα χαρτιά μας τέλος πάντων κάπου, έχουμε έναν προγραμματισμό οικογενειακό από τον οποίο βγαίνουμε εκτός με αυτή την απόφαση. Δεν μας ρώτησε ποτέ κανένας ποιος θα πάει τα δικά μου τα παιδιά φροντιστήριο την επόμενη μέρα, γιατί και οι σύζυγοι δουλεύουν, δεν κάθονται στο σπίτι. Στο νοσοκομείο Χατζικόστα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, συγκεντρώθηκαν δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές συμμετέχοντας στη στάση εργασίας της ΕΙΝΗ με την πρόεδρο της Ένωσης, Μαργαρίτα Κιτσανού, και ακόμη τους κυρίους κυρίους. Παπά και Παχατουρίδη, αντίστοιχα, από το ΔΣ να καλούν τις διοικήσεις των νοσοκομείων να ανακαλέσουν άμεσα τα εντέλεσθε. Πάρα πολύ καιρό εδώ και 2-3 χρόνια έχουμε αρχίσει να φωνάζουμε τόσο δυνατά ότι λείπει ανθρώπινο δυναμικό, ότι υπάρχουν μόνο 7 παθολόγοι με το διευθυντή 8, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν α και β παθολογικοί, δεν μπορεί να λειτουργήσει μονάδα COVID, το τμήμα επιγόντων, και ξαφνικά ερχόμαστε σήμερα εδώ πέρα έρχοντας τα εντέλεσθε στα χέρια μας και για τη μετακίνηση 5 συναδέλφων, που σημαίνει ότι το νοσοκομείο η α και β, στο νοσοκομείο Χατζικόστα οι παθολογικές ΤΕΠ και θα λειτουργήσουν μόνο με 2 γιατρούς. Τι σημαίνει αυτό? Ένας παθολόγος για να πάει στην Κέρκυρα θέλει μία μέρα να πάει, μία να εφημερεύσει και μία να επιστρέψει, του τέστην 3 μέρες. 3-5, 15. 15 μέρες για το νοσοκομείο Χατζικόστα, πλήρη εγκατέλειψη. Και θα ζητήσουμε από όλες τις διοικήσεις και από την ΕΚΤΗ ΥΠΕ να άρουν όλα τα χαρτιά των μετακινήσεων και τα εντέλεσθε. Γιατί η πολιτική αυτή συρρυκνώνει παραπέρα τις υπηρεσίες υγείας για τον νομό Ιωαννίνων και ουσιαστικά δεν προσφέρει στην υγεία και του λαού της Κέρκυρας, αφού οι γιατροί που θα μετακινηθούν ούτε το περιβάλλον ούτε τους ασθενείς γνωρίζουν που θα αντιμετωπίσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Δυστυχώς μας οδηγούν πλέον σε εποχές του 60, σε εποχές που τα μπουλίκια δίνανε πολιτισμό στην επαρχία. Σε λίγο θα βλέπουμε ταμπέλες: σήμερα οι γιατροί στην πόλη σας ελάτε,
Και όλα αυτά για να χαρούμε όταν το ικτρό νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και οδηγεί στο 80-81 έρθει και προσφέρει τις ελιπέστατες υπηρεσίες υγείας. Για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Χατζικόστα, Κώστας Καλαμπόκας, ενώ τους θεσμικούς φορείς της περιοχής των Ιωαννίνων και της Ηπείρου αντίστοιχα κάλεσε να πάρουν θέση στο ζήτημα ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Χρήστος Γρίβας. Όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας και την υπόλοιπη κοινωνία και τους θεσμικούς φορείς της Ηπείρου, και το τονίζω αυτό, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους, το ζήτημα της παροχής υγείας δεν αφορά μόνο τους γιατρούς. Το ζήτημα της υποβάθμισης των νοσοκομείων στην Ήπειρο δεν αφορά μόνο τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Αφορά όλη την κοινωνία. Πλέον δεν αντέχουμε μετά από 3 χρόνια που έχουμε με τον κορονοϊό, τέτοια απαξίωση πλέον δεν την αντέχουμε. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει στη δεδομένη χρονική στιγμή οι αποφάσεις αυτές που για μας είναι άδικες να ληφθούν πίσω και να μπορέσει να δοθεί σε μόνιμη βάση λύση στο νοσοκομείο Κέρκυρας.